Περασμένα τα μεσάνυχτα. Και ο ύπνος δεν έλεγε να πάρει στην αγκαλιά του το βασιλιά. Γυρόφερνε ανήσυχος έξω από τη σκηνή, κρατώντας στα χέρια του ένα κύπελο με ζεστό ρόφημα, φτιαγμένο με μυρωδάτα βότανα από τα χέρια της γριάς Τεκαλέκας. Αλέκα ήταν το πραγματικό της όνομα. Αλλά επειδή ήταν λεπτή, ξερακιανή, σχεδόν κοκαλιάρα και ψηλή σαν στέκα του μπιλιάρδου, οι στρατιώτες τη φώναζαν Στέκα Αλέκα. Σιγά σιγά το παρατσούκλι της έμεινε και όλοι τη γνώριζαν σαν Στεκαλέκα. Ο βασιλιάς της Μακεδονίας, ο Μέγας Αλέξανδρος, κέρδιζε τις μάχες τη μια μετά την άλλη. Την Ήτα δεν τη γνώριζε και φαίνεται πως δεν υπήρχε καν στο λεξιλόγιο του. Σ' όποια χώρα πατούσε το πόδι του, η γη τον έτρεμε και την έκανε δική του. Τούτες τις μέρες, ύστερα από μια σχετικά εύκολη μάχη, πέρασε στα χέρια του η περίφημη πόλη Γαυγάμηλα. Αυτό δεν ήταν το πραγματικό όνομα της πόλης, αλλά έτσι τη βάφτισε η γριά Στεκαλέκα. Για τη γριά, που ήταν το δεξί και μάλιστα μακρύ χέρι του βασιλιά, θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Στα Γαυγάμηλα, η μόνη τροφή που υπήρχε για κατανάλωση, τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα της περιοχής, ήταν αυγά και μήλα. Τίποτε άλλο. Και πουθενά σε όλη την πόλη δεν έβρισκε κάποιος για να φάει. Μα δεν ήταν μόνο αυτό. Οι κάτοικοί της ήταν τόσο βάρβαροι που έφταναν τα όρια της αγριότητας. Αντί να μιλούν, γάβγιζαν. Όταν ήθελαν φαγητό, που το ήθελαν συνέχεια, φώναζαν. Με αφορμή τη γλώσσα και την τροφή τους, η Στεκαλέκα ονόμασε την πόλη Γαυγάμηλα. Ο Αλέξανδρος με το στρατό του, αφού νίκησε τους Γαυγάμηλους, σκόρπισε μέσα στην πόλη μια επίλεκτη φρουρά να τους προσέχει. Ο ίδιος, μαζί με τις χιλιάδες στρατιώτες του, έστησαν σκηνές σε ένα δροσερό φοινικόδασος που περιτριγύριζε την όμορφη πόλη. Η σκηνή του βασιλιά, μεγαλύτερη και λαμπρότερη από όλες, στημένη στη σκιά τεσσάρων φοινικόδεντρων, τα βράδια φωτιζόταν με λιχνάρια και προστατευόταν από τους βασιλικούς φρουρούς. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Τσελεπής Παθής και ο Κονταρή Λελές, που φημίζονταν πως πουλί δεν πετούσε στον αέρα τους, μήτε μίγα καθόταν στο σπαθί τους. Περασμένα τα μεσάνυχτα, και ο ύπνος δεν έλεγε να σταλάξει βάλσαμο ανάπαυση στο μεγάλο βασιλιά. Το ζεστό ρόφημα της Στεκαλέκας καταπράινε τους πόνους που τον τυραννούσαν τώρα τελευταία. Η γριά δεν ήταν πατριώτισσα του βασιλιά. Δεν καταγόταν από τη Μακεδονία, αλλά από τα μέρη του Πόντου. Ακολούθησε τον Αλέξανδρο στην εκστρατεία του, μετά από μια νικηφόρα μάχη του βασιλιά στη χώρα της. Εκείνη τη μάχη, που το έδαφος της χώρας δυσκόλευε τον Αλέξανδρο, την κέρδισε με τη βοήθεια της Στεκαλέκας, η οποία δε χώνευε με τίποτε τους συμπατριώτες της. Και πώς να τους χωνέψει, αφού μια μέρα εντελώς ανέτεια σκότωσαν τον άντρα και τους δύο γιους της. Η γριά, σαν ήρθε η ώρα για εκδίκηση, έπραξε όπως νόμιζε. Φανέρωσε ένα κρυφό μονοπάτι στους Μακεδόνες, έτσι ονόμαζε τους στρατιώτες του βασιλιά, το οποίο οδηγούσε στην κορφή του ψηλότερου βουνού της χώρας. Από εκεί, τα παλικάρια του βασιλιά, πότε με τα ξύφη και πότε με τα βέλη τους, θέρισαν τους αντιπάλους και πήραν τη γη τους. Η Στεκαλέκα, που σε ελάχιστες περιπτώσεις έφευγε από το πλευρό του Μεγαλέξανδρου, εκείνο το βράδυ πρόσεξε την ανησυχία του βασιλιά και θέλησε να του συμπαρασταθεί. Εκτός από τις σπάνιες γνώσεις της, η γριά είχε και ένα μοναδικό χάρισμα. Όμοιό του δεν είχε κανένας άλλος στον κόσμο. Τα δυο της μάτια δεν έβλεπαν το ίδιο.
Το ένα έβλεπε μόνο τη μέρα και το άλλο μόνο τη νύχτα. Έτσι η Στεκαλέκα έβαλε κυριολεκτικά φτερά στο Μέγα Αλέξανδρο. Κάποτε στο δρόμο για τις μακρινές Ινδίες πλησίαζε η ώρα μιας νέας επίθεσης για την κατάληψη καινούργιας χώρας. Ο πληθυσμός της ήταν μεγάλος και έμπειρος στους πολέμους. Αυτός ο λαός δύο δουλειές έκανε στη ζωή του. Έτρωγε και πολεμούσε. Τίποτε άλλο δεν σκεφτόταν ούτε συζητούσε. Εκείνη τη δύσκολη ώρα η γριά Στεκαλέκα έδωσε λύση στο πρόβλημα του Αλέξανδρου. «Μόνος αν πολεμήσεις βράδυ μπορείς να τους κερδίσεις αυτούς», είπε. «Και γιατί βράδυ, Στεκαλέκα?» «Αυτοί οι άρχοντά μου ξυπνούν από τα 7 χαράματα και στρώνονται στο φαγοπότι. Μόνος αν έχουν πόλεμο ξεπερνούν και τους τρελούς. Όταν δεν έχουν, τρώνε μέχρι σκασμού και σταματούν μόνο κατά το σούρπο, οπότε κοιμούνται νωρίς σαν τις κότες». «Κι άκουσέ με, βασιλιά, αρχηγό του στρατού για το βράδυ θα διορίσεις εμένα». Ο βασιλιάς πίστεψε στα λόγια της και το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Με στρατηγό της Στεκαλέκα, οι Μακεδόνες, πριν κράξουν τα κοκόρια της Ανατολής, νίκησαν τους βαρβάρους. Μάτι έβλεπε μέσα στη νύχτα πράγματα που κανένας άλλος δεν μπορούσε να δει. Έτσι, με το σπαθί της, που λέει ο λόγος, η γριά Στεκαλέκα κέρδισε την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση του μεγάλου Αλέξανδρου. Μαζί με το βουκεφάλα, το περίφημο άλογο του βασιλιά, έγιναν οι αγαπημένοι και απαραίτητοι σύντροφοί του. Όμως παρά τις νίκες και τη δόξα, οι σκέψεις δεν έφευγαν από το βασιλικό κεφάλι. Σκέψεις που δεν τις έβγαζε πάντα προς τα έξω. Το βασίλειό του άρχιζε από τη Μακεδονία και τέλειωνε στα βάθη της Ανατολής. Εκτάσεις απέραντες, χωριά και πολιτείες, σκλάβοι χιλιάδες, όλα αυτά και άλλα πολλά βρίσκονταν στη διάθεσή του. Τώρα όμως, τι πρέπει να κάνει? Να κρατήσει όσα κέρδισε και να κυβερνήσει με πνεύμα ελληνικό ή να συνεχίσει τον πόλεμο? Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Τον τελευταίο καιρό ο βασιλιάς δεν ένιωθε καλά. Ο πυρετός του ανέβηκε και μέρα με τη μέρα του έκαιγε το κορμί. Πεθύμησε να ξαναδεί την αδερφή του, μια επιθυμία που του καρφώθηκε επίμονα στο μυαλό. Μονάκριβη και αγαπημένη την είχε. Πριν ένα χρόνο της έστειλε μήνυμα με κάποιους ναυτικούς να ψάξει μήπως βρει και του φέρει το αθάνατο νερό. Και η Γοργόνα του απάντησε γρήγορα πως άρχισε κιόλας το ψάξιμο. Την είχε πεθυμίσει πολύ την αδερφούλα του και όσο περνούσαν οι μέρες ανυπομονούσε να τη δει. Ανέφερνε μαζί της και το αθάνατο νερό. Κάθε λίγο έλεγε στη Στεκαλέκα: «Στεκαλέκα μου κοκόνα, έχω μια αδερφή γοργόνα. Σαν την εύρη η ματιά σου, πέφτουν τα ματοκλαδά σου». Και η γριά, που ούτε μάγισσα ούτε παντογνώστρια ήταν, αλλά γνώριζε αρκετά για τον κόσμο, τραγουδούσε στον Αλέξανδρο: «Το γνωρίζω, βασιλιά μου, σου μιλώ με την καρδιά μου. Η γοργόνα κολυμπάει, στις Ελλάδες τα πελάει. Θα τη φέρω, Στεκαλέκα, να μείνει μαζί μας έστω για μια εβδομάδα. Θα τη φροντίζεις, τι λες?» «Το ρωτάς, βασιλιά μου. Βασιλοπούλα, κορίτσι, και ρωτάς αν θα τη φροντίζω? Αντίγονε, στρατηγέ μου Αντίγονε, στις διαταγές σας, μεγαλειότητα. Φέρε μου, σε παρακαλώ, χαρτί και καλαμάρι. Θα γράψω γράμμα στη γοργονίτσα μου και πιστεύω πως σύντομα θα είναι μαζί μας». Η γριά Στεκαλέκα άφησε μόνο του το βασιλιά, ενώ σε λίγο έφτασε ο Αντίγονος, φέρνοντάς του χαρτί και καλαμάρι. Ο Αλέξανδρος σκέφτηκε πως έπρεπε να βρει κάποια πρόφαση, ώστε να πιστεί η αδερφή του να κάνει ένα τόσο μακρινό ταξίδι.
Και δεν άργησε να τη βρει. Ύστερα από την νικηφόρα μάχη που έκανε στην πόλη της Ισού, έστειλε το χιτώνα του στο παλάτι στη Βεργίνα για να τον καθαρίσουν οι αυλικοί. Αυτός ο χιτώνας ήταν η λαμπρότερη πολεμική του στολή. Τον έφτιαξαν δύο περίφημοι Κύπριοι υφαντές, ο Ακεσάς και ο γιος του Ελικών. Τον χρειαζόταν λοιπόν ο βασιλιάς και πίστευε πως η Γοργόνα δεν θα του χαλούσε τέτοιο χατήρι. Έγραψε το γράμμα, δηλαδή 5 γραμμές λόγια, και φώναξε δυο ματατοφόρους στους οποίους έδωσε διαταγή να το παραδώσουν στην αδερφή του το συντομότερο. Και ο Βαριέστας, έτσι έλεγαν τους μαντατοφόρους, δεν φημίζονταν για τη γρηγοράδα τους. Γι' αυτό ο Αλέξανδρος φρόντισε να τους δοθούν φτερά των αετών, τα οποία κόλλησαν στα πόδια τους. Αφού έβαλαν φτερά στα πόδια οι μαντατοφόροι, ξεκίνησαν να περπατούν με την ελπίδα πως ίσως αργότερα καταφέρουν να πετάξουν. Περπάτησαν λίγες μέρες και αφού ζεστάθηκε το σώμα τους λυσκή τα μηχανή, με τη βοήθεια των αετήσιων φτερών, κατάφεραν να πετάξουν. Το πέταγμα ήταν η αρχή για να δουλέψει και η τύχη τους. Σαν σηκώθηκαν, κάπου 30 μέτρα πάνω από τη γη, ένας δυνατός ανεμοστρόβιλος βρέθηκε στην πορεία τους. Τους πήρε μαζί του με όσα άλλα κουβαλούσε και σε χρόνο μηδέν τους έριξε σε μια βραχονισίδα στο Αιγαίο πέλαγος. Ευχαριστούσαν τους θεούς του Ολύμπου και περισσότερο τον Ερμή που τους βοήθησε να φτάσουν τόσο σύντομα κοντά στο παλάτι της Βεργίνας. Η προσπάθειά της να βρει το αθάνατο νερό επισκέφθηκε τα πιο ξακουστά μαντεία της χώρας και τους πιο φημισμένους σοφούς. Το να βρει κάποιος το αθάνατο νερό δεν ήταν καθόλου εύκολο πράγμα. Όλοι όσοι μίλησαν μαζί της εξήγησαν πως για κάτι τέτοιο χρειάζονταν ηρωισμοί, ακόμα και θυσίες. Η Γοργόνα ήταν αποφασισμένη. Ούτε δεύτερη σκέψη δεν έκανε αν θα έπρεπε να κινδυνέψει για τον αδερφό της. Η αγάπη της για τον Αλέξανδρο άγγιζε τα όρια της λατρείας. Όλες οι γνώμες που πήρε από μάντης και σοφούς οδηγούσαν στο ίδιο σημείο. Το αθάνατο νερό έσταζε σταλαγματιά από μικρή πηγή που βρισκόταν στην ακρογιαλιά μιας παράλιας πόλης, ακριβώς μπροστά από ένα γυάλινο παλάτι. Ποια να είναι αυτή η ακρογιαλιά και η παράλια πόλη, κανένας δεν μπορούσε να προσδιορίσει. Πολλοί προσπάθησαν κατά καιρούς να βρούνε το αθάνατο νερό, μα κανένας δεν τα κατάφερε. Οι μάντης και οι σοφοί εξήγησαν στη Βασιλοπούλα πως αν ήθελε να πετύχει το σκοπό της, έπρεπε να μεταμορφωθεί. Μια μεταμόρφωση που όμοιά της δεν έγινε ποτέ ξανά. Το μισό της κορμί έπρεπε να παραμείνει γυναικείο, ενώ το άλλο μισό να πάρει τη μορφή ψαριού. Σε ένα μαντίο, ένας ηλικιωμένος μάντης κάπου 250 χρονών της είπε πως για να μεταμορφωθεί έπρεπε να ανέβει στην ψηλότερη κορφή του βουνού Βέρμιου. Από εκεί να κάνει μια μεγάλη βουτιά και να πέσει στα νερά του πελάγους. Αυτό έκανε και ο γερομάντης δεν λάθεψε στην πρόβλεψή του. Η αδερφή του Αλέξανδρου έγινε μια πεντάμορφη γοργόνα και η ζωή της από τη στεριά πέρασε στη θάλασσα. Thank you.
μόλις μπήκε στα καταγάλανα νερά, την περίμενε μια τιμητική υποδοχή, ετοιμασμένη από τα θαλασσινά, η τάξη των οποίων θα εμπλουτιζόταν με ένα κοριτσόψαρο που όλα έδειχναν πως θα ήταν ένα από τα δυναμικότερά τους μέλη. Το καλωσόρισμα που της έγινε έμοιαζε με ξέφρενο πανηγύρι. Όλα τα είδη ψαριών που κινούνταν σε απόσταση μέχρι και 10 χιλιόμετρο γύρω της την υποδέχτηκαν με χορούς και τραγούδια. Ήταν μια έκρηξη της ελληνικής θαλασσινής λεβενδιάς στην καρδιά του πελάγους. Και το παράδοξο, κάτι που συμβαίνει μόνο στα παραμύθια, οι εκδηλώσεις δεν γίνονταν κάτω από τα νερά, αλλά στην επιφάνειά τους. Η εντυπωσιακότερη χορευτική ομάδα ήταν εκείνη που έσερνε τον Καλαματιανό. 22 ολόκληροι κύκλοι σχηματίστηκαν για να αποδώσουν το ελληνικό μεγαλείο. Στους 11 κύκλους πήραν μέρος λιθρίνια και μπαρμπούνια, ενώ στους υπόλοιπους συμμετείχαν γάβροι και λαβράκια. Οι σουπιές μαζί με τις μαρίδες χόρευαν τον αγαπημένο τους καροτσέρι. Τα χταπόδια και οι αστακοί προτίμησαν το μάγκικο συντάκι. Οι ξυφίες μερακλωμένοι έκαναν πραγματική επίδειξη στο τζάμικο, ενώ 4 γριές κουρκούνες που χόρεψαν πεντοζάρι έκλεψαν την παράσταση. Από τους χορούς δεν έλειψαν οι Κυπριακοί, που τους χόρεψαν 2 αρσενικά θαλασσινά, τα οποία ενθουσίασαν με τη δεξιοτεχνία τους και τις μοναδικές φιγούρες. Ήταν ένας Χάνος που χόρεψε την Τατσά και ένας Κάρος που χόρεψε το Δρεπάνι. 2 φώκες ξενόφερτες που από καιρό προαισθάνθηκαν την κάθοδο της Βασιλοπούλας Γοργόνας στη θάλασσα και έφτασαν άρον-άρον από τον μακρινό Ατλαντικό, μιας και δεν γνώριζαν ελληνικούς χορούς, χόρεψαν σάμπα και άλλους λατινοαμερικάνικους. Με το τραγούδι καταπιάστηκαν όλες οι καλοφωνάρισες αρδέλες που δημιούργησαν μια χοροδία τετράφωνη περίπου 200 μελών. Με μαέστρο ένα νεαρό αμούστακο μελανούρι, τραγούδισαν τα Κλεφτόπουλα, τη Γερακίνα και τη Βαγγελιά. Στο κλαρίνο τη συνόδεψαν οι Αστερίες, στη τρομπέτα η Ρουφή και στο βιολί τα Πετρόψαρα. Η ελληνική θαλασσινή λεβενδιά έφτασε στο αποκορύφωμά της. Ζωντάνεψαν μνήμες αρχαίων καιρών, από τα χρόνια που η αθάνατη ελληνική ψυχή φυτεύτηκε στην υπηρωτική και την ισιώτικη επικράτεια. Θυμήθηκαν τον Θεία, τον πατέρα των θεών, που κρατούσε στα χέρια του πύρινους, θανατηφόρους κεραυνούς και όποια στιγμή αποφάσιζε, τους έριχνε κάτω στη γη. Μίλησαν για τον Ποσειδώνα, το θεό προστάτη τους, που κυβερνούσε αλάνθαστα τα νερά και τις θάλασσες, πότε κρατώντας τα ήρεμα και πότε με όπλο την τρίαινά του, ξεσηκώνοντας κύματα που έμοιαζαν με θαλασσινά βουνά. Μετά το απρόσμενο συναρπαστικό καλωσόρισμα, η Γοργόνα έκανε μερικά συνεχόμενα μακροβούτια και βρέθηκε σε ένα βαθούλωμα στον πάτο των νερών. Ήταν μια φωλιά φτιαγμένη λες στα μέτρα της, στην οποία ξάπλωσε για να ξεκουραστεί λίγες μέρες και να σχεδιάσει το πρόγραμμά της. Στις θάλασσες που ρίχτηκε, κουβαλούσε μαζί της και το μανδύα του αδερφού της βασιλιά. Πάντα πίστευε ότι κάποτε θα συναντούσε τον Αλέξανδρο και μάλιστα έλεγε πως θα του φορούσε η ίδια το χρυσοκέντητο υφαντό. Μόνιμο μέρος για να μένει η Γοργόνα δεν είχε ποτέ και πουθενά. Μια την έβρισκες να μπαινοβγαίνει στις θαλασσινές σπηλιές του Μαρμαρά και του Ελίσποντου, μια στα πελάγη του Αιγαίου και του Ιόνιου και την άλλη να διασχίζει από άκρο σε άκρο τη Μεσόγειο. Ήταν φορές που ταξίδευε στον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό, τον Ινδικό ωκεανό, επισκεπτόταν ακόμα και την Κινέζικη θάλασσα. Άλλαζε συνέχεια μορφές και όσοι την έβλεπαν δεν καταλάβαιναν αν ήταν κοπέλα ή στοιχείο. Πολλοί την είδαν θυμωμένη, με τα μάτια της να βγάζουν φωτιές και να εκρήγνεται σε ύφεστη. Τα μαλλιά της τότε πότε γίνονταν φύκια ξερά και πότε αναδεύονταν σαν φίδια, όπως τα μαλλιά της μέδουσας. Μα σαν ηρεμούσε και γαλήνευε η ψυχή της, γαλήνευε μαζί της και όλο το πέλαγος. Τριγύρω αντιχούσαν τα γλυκόλαλα τραγούδια των Σιρήνων και η ίδια γινόταν γλυκιά νεράιδα που χόρευε και όχι θεριό που κοίτονταν στα κύματα. Ο Κούνος και ο Βαριέστας, που σαν φορτίο άλατος έπεσαν πάνω στη βραχονισίδα, βρίσκονταν σε απόγνωση. Σε όλο το ξερονήσι δεν φύτρωνε ούτε ένα δέντρο να φτιάξουν μια σχεδία και 2 κουπιά ώστε να ταξιδέψουν για το παλάτι του Αλέξανδρου. Μα το χειρότερο ήταν που δεν είχαν να φάνε ούτε ένα κομμάτι ξερό ψωμί. Όμως παρόλα τα κακά που τους βρήκαν, στο τέλος η τύχη τους ευνόησε. Εκεί που άρχισαν να απελπίζονται, στα παράλια της βραχονισίδας εμφανίστηκαν 2 μεγαλόσωμα δελφίνια. Και το παράξενο, κρατούσαν στο στόμα τους από ένα καλάθι γεμάτο με σταφύλια. Οι μαντατοφόροι, μπροστά στο απρόσμενο θέαμα, έκαναν σαν μικρά παιδιά από τη χαρά τους.
Καλομίλησαν στα δελφίνια, τα χάιδεψαν και σε χρόνο μηδέν φίλεψαν. Έφαγαν τόσα στα φύλλα που όχι μόνο χόρτασαν, αλλά παραφούσκωσε το στομάχι τους. Η εμφάνιση των δελφινιών στην ακτή της Βραχονησίδας έμοιαζε να είναι θεόσταλτη. Ο Κούνος, αφού έβαλε το γράμμα που τους παρέδωσε ο Αλέξανδρος ένα κοχύλι, το έκρυψε στα κατσαρά του μαλλιά για να μην χαθεί. Μαζί με το Βαριέστα, καβαλίκεψαν στη ράχη των δελφινιών και αυτά με ταχύτητα σύγχρονης μηχανής ξανύχτηκαν στην απέραντη θάλασσα. Ο Βαριέστα σε κάποια στιγμή ήρθε σε κέφι και άρχισε να τραγουδά. Όμορφο γλυκό δελφίνι και θαλασσινό τσαχπίνι, σαν μας έδιωξε στην πείνα, πάρε μας και στη βεργίνα. Ο Κούνος, ακούγοντας το τραγούδι του συντρόφου του, θέλησε να μην υστερήσει και έφτιαξε το δικό του. Αν μάθαινε ο βασιλιάς το θαύμα που εγίνει, θα ζήλευε και θα ήθελε κι αυτός ένα δελφίνι. Η Γοργόνα με βαθύ προβληματισμένο βλέμμα κολυμπούσε άσκοπα, προσπαθώντας να βάλει σε τάξη τις σκέψεις της. Έπρεπε να βάλει σε εφαρμογή ένα σχέδιο, αλλιώς πώς θα έβρισκε το αθάνατο νερό. Και ο αγαπημένος αδερφός το είχε ανάγκη. Οι σκέψεις αυτές δεν την άφηναν να χαρεί τα ζαφυρένια νερά που την κύκλωναν και να παίξει με τον κάτασπρο αφρό που τα στεφάνωνε. «Έλα, έλα αδερφούλα, βοήθησέ με», άκουσε μια αδύνατη φωνούλα να την πέρα. Συνέχισε η αδύνατη φωνούλα. Η Γοργόνα έκανε ένα μεγάλο μακροβούτι και τότε τι έκπληξη! Είδε μια μικρή γοργονούλα, ίδια και απαράλλαχτη με τον εαυτό της, πιασμένη σε ένα μπακλαβωτό δίχτυ. Άδικα η μικρή προσπαθούσε να ελευθερωθεί. Όσο πάλευε, τόσο πιο πολύ το δίχτυ τυλιγόταν στο αδύνατο κορμάκι της. Η Γοργόνα, χωρίς να χάσει καιρό, με τα δυνατά της χέρια και την πελώρια ουρά, ξέσχισε το δίχτυ και ελευθέρωσε τη μικρή. Ήταν τόσο μεγάλη η χαρά και η συγκίνησή της που την τύλιγε στην αγκαλιά της για να την παρηγορήσει. «Μικρό μου γοργονάκι, δεν είμαι μόνη μου λοιπόν. Έχω μικρή αδερφούλα». «Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ», έλεγε η γοργονούλα. Και τα δάκρυά της, σαν ολοστρόγγυλα διαμαντάκια, πέφτανε στο αλμυρό νερό. Αφού πέρασε η συγκίνηση και έγιναν οι συστάσεις, η γοργόνα αποφάσισε να συνοδέψει τη μικρή μέχρι το σπίτι της για να είναι ασφαλής. Πέρασαν τη σπηλιά με τα πολύχρωμα φύκια, ακολούθησαν το κοπάδι με τα κυτρινόψαρα, απέφυγαν δύο τεράστιους κάτασπρους καρχαρίες με σουβλερά δόντια και έφτασαν σε ένα ξέφωτο του βυθού. Τι παραμυθένια εικόνα αντίκρισε! Όμοιά της δεν είχε ξαναδεί. Ένα κρυσταλλένιο παλάτι που στραφτάλιζε, με ψηλούς πυργίσκους και στενόμακρα παράθυρα, με μπαλκόνια στολισμένα με ανθισμένα φύκια, απλωνόταν ως εκεί που έφτανε το μάτι. Οι δύο γοργόνες διέσχισαν τις μεγάλες αυλές, πέρασαν από διαδρόμους και ανθισμένες αλάνες, ανεβοκατέβηκαν επιδέξια με την ψαρίσια ουρά τους μαρμάρινες σκάλες, ώσπου έφτασαν σε ένα πελώριο δωμάτιο, που το μοναδικό του έπιπλο ήταν ένας χρυσοπίκυλτος θρόνος κατασκευασμένος από ατόφιο χρυσάφι. Εκεί καθόταν η βασίλισσα των γοργόνων. Δεν ήταν καθόλου αυστηρή, ούτε άσχημη. Αντίθετα, είχε πεντάμορφο πρόσωπο, πλούσια κατάξανθα μαλλιά σαχέτια λόγου, αμυγδαλωτά πράσινα μάτια και κοραλένια χείλη. Υποδέχθηκε την ξένη με ευγένεια και την προσκάλεσε να καθίσει δίπλα της. Η γοργονούλα τη τίμιζε σαν νεογέννητο πουλάκι που μόλις βγήκε από το αυγό. Ήθελε, βλέπετε, να τα πει όλα με μια στη βασίλισσα. Αφού διηγήθηκε τη φοβερή περιπέτειά της με το δίχτυ, την τύχη της να συναντήσει τη μεγάλη γοργόνα, το πώς σώθηκε, το πώς γύρισαν, ήθελε να πει και ό,τι άλλο ήξερε για τη φιλοξενούμενη. «Φτάνει, Κασταλίτσα Γοργονίτσα», είπε αυστηρά η βασίλισσα. «Πήγαινε να παίξεις και φρόνημα πια». Τη μάλωσε χαϊδευτικά και ένα περίεργο γελάκι κρεμάστηκε στα χείλη της. Χτύπησε τα χέρια δύο φορές και αμέσως έφτασαν πεντάμορφες γοργόνες, στολισμένες με όλα τα χρώματα του βυθού, φέρνοντας εξωτικά φρούτα και ποτά για τη φιλοξενούμενη.
«Πες μου τώρα», είπε η Βασίλισσα, «τι θέλεις για αντάλλαγμα από μένα που έσωσες το μικρό μου γοργονάκι. Αν θέλεις μείνε μαζί μας και θα έχεις όλα τα καλά που προσφέρει το γοργόνο βασίλειό μου». Η γοργόνα κοίταξε με ευγνωμοσύνη τη Βασίλισσα. Όμως μια σκιά θλίψης σκέπασε το βλέμμα της. Διηγήθηκε την πονεμένη ιστορία της και κατέληξε. «Ένας είναι ο σκοπός μου. Να βρω το αθάνατο νερό. Μπορείς να με βοηθήσεις? Αυτό θα είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή μου». Η γοργόνα Βασίλισσα έστειλε να φωνάξουν τις μικρές σιρήνες. Σε λίγο, 7 γλυκόλαλες γοργόνες που όλες μαζί έφτιαχναν τα χρώματα του ουράνιου τόξου παρουσιάστηκαν μπροστά στη Βασίλισσα. «Δεν μπορώ να σου δώσω το αθάνατο νερό, όμως οι σιρήνες θα σε πάνε στη σοφή γοργόνα και αυτή θα σε βοηθήσει. Καλό ταξίδι και σε ευχαριστώ. Αν μετανιώσεις, γύρνα πίσω σε μας. Πάντα υπάρχει μια θέση για κάθε γοργόνα στο παλάτι». Αφού ευχαρίστησε η γοργόνα τη Βασίλισσα, ξεκίνησε με τη συνοδεία της. Οι σιρήνες κολυμπούσαν σε περίεργους σχηματισμούς, τραγουδώντας με τόσο γλυκόλαλη φωνή που όλα τα ζωντανά του βυθού παραμέριζαν στο πέρασμά τους. Τα μαλλιά τους έστελναν φωτεινές ακτίνες, φτιάχνοντας ένα φωτεινό τούνελ, ώστε να βλέπει η γοργόνα που πηγαίνει. Ταξίδεψαν ώρες ατέλειωτες, πέρασαν δίπλα από κοφτερά βράχια και βούτυξαν σε άπατες χαράδρες. Κρεμάστηκαν από τα πλοκάμια μεγαλόσωμων χταποδιών με γουρλωτά μάτια και έφτασαν στην είσοδο μιας σκοτεινής σπηλιάς. Εκεί την αποχαιρέτησαν οι σιρήνες με μια θεσπέσια υπόκληση στους ήχους ενός μελωδικού τραγουδιού. «Αν θες τα θάνατο νερό, μόνη θα προχωρήσεις. Τη μάγισσα τη φοβερή να αντιμετωπίσεις». Ούτε για μια στιγμή δεν φοβήθηκε η γοργόνα. Ο μεγάλος πόθος για το αθάνατο νερό της έδινε δύναμη και κουράγιο. Μπήκε στη σπηλιά και αντίκρισε μια τεράστια κρυστάλλινη σφαίρα που είχε όλες τις αποχρώσεις του γαλάζιου. Μέσα κολυμπούσαν κομμάτια αστεριάς, άλλα μικρά και άλλα μεγάλα. Η γοργόνα, αφού συνήθισε το σκοτάδι της σπηλιάς, είπε με μελιστάλλακτη φωνή: «Χαιρετώ τη μεγαλειότητα της Σοφίας που γνωρίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ποιος τόλμησε να μαγαρίσει τη σιωπή του χρόνου? Πρέπει να έχει πολύ σοβαρό λόγο για να φτάσει στα τρίσβαθα του ωκεανού». Ακούστηκε μια βαθιά, ανατριχιαστική φωνή, σαν να έβγαινε από βαθύ πηγάδι. «Η Γοργόνα είμαι, η αδελφή του μεγάλου Αλέξανδρου, και ψάχνω το αθάνατο νερό», είπε η Γοργόνα θαρετά. «Είμαι έτοιμη να πληρώσω κάθε τίμημα που θα μου ζητηθεί». Τότε εμφανίστηκε μια γριά που έμοιαζε με μάγισσα. Στο μισοσκόταδο ξεχώριζε η μεγάλη καμπούρα και η σουβλερή της μύτη. Στα λόγια της γοργόνας έκανε ένα ανατριχιαστικό γέλιο που άφησε να φανεί το μοναδικό δόντι που κρεμόταν ξεχασμένο σε ένα στόμα που θύμιζε μέδουσα. Η γριά μάγισσα την κοίταξε εξεταστικά και έκανε ένα γύρο γύρω από την κρυστάλλινη σφαίρα. «Εύκολο», είπε. «Για να βρεις την πηγή με το αθάνατο νερό, πρέπει να λύσεις ένα γρίφο, αφού μαζέψεις 10 λέξεις κλειδιά. Για να μαζέψεις τα κλειδιά, θα πρέπει να ταξιδέψεις στις θάλασσες της κρυστάλλινης σφαίρας. Εκεί θα συναντήσεις θεριά, ανθρώπους και θεούς, που θα πρέπει στον καθένα να πληρώσεις αυτό που θα σου ζητήσει». «Είμαι έτοιμη. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ», είπε η γοργόνα γεμάτη προσμονή. «Αν το δόντι της πεφάνης βγει, τότε παίρνεις το πρώτο σου κλειδί». Πεφάνα ήταν το όνομα της μάγισσας που σε ελάχιστες περιπτώσεις το αποκάλυπτε.
Χωρίς να χάσει καιρό η Γοργόνα, έκανε πλεξούδα τα μαλλιά της, έδεσε με αυτήν το δόντι της γριάς και το τράβηξε με δύναμη. Λυτρωμένη από τον πονόδοντο, η γριά σοφή μάγισσα αποχαιρέτησε τη Γοργόνα. Με λάφυρο το χαλασμένο δόντι, η Γοργόνα πήρε το δρόμο του γυρισμού. Μα δεν ήταν εύκολο να φύγει από τα τρίσβαθα του ωκεανού. Το σκοτάδι ήταν πυκνό και τίποτε ζωντανό δεν κινείται. Τότε η Γοργόνα με δάκρυα στα μάτια θυμήθηκε το μεγάλο ήλιο με τις 16 ακτίνες που κρεμόταν στα παλάτια του πατέρα της στη Βεργίνα. Ήλιε της πατρίδας μου, ήλιε της σοφίας, ήλιε του πολιτισμού και της ελευθερίας, δείξε μου το δρόμο του γυρισμού, παρακάλεσε. Ψέματα, αλήθεια, όλα γίνονται στα παραμύθια. Ο ήλιος έλαμψε τόσο δυνατά, έγινε μικρό λαμπερό αστεράκι και έφτασε στα τρίσβαθα του ωκεανού για να φωτίσει το δρόμο της Γοργόνας. Ήταν η ώρα του δειλινού όταν βγήκε στην επιφάνεια η Γοργόνα. Ο δίσκος του ήλιου βυθιζόταν σιγά σιγά στα χιλιόχρωμα νερά, εκεί που ο ουρανός ακουμπά τη θάλασσα. Χτύπησε με δύναμη την ψαρίσια ουρά της στα νερά, σήκωσε κύμα ψηλό και λούστηκε στον αφρό του. Στα αυτιά της έφτασε μια απελπισμένη φωνή. «Αλίμονο σε με το δύστυχο. Το κύμα θα με τσακίσει και δεν θα αξιωθώ να δω την πατρίδα μου». Η Γοργόνα κολύμπησε προς το μέρος που ακούστηκε η φωνή για να βρεθεί μπροστά σε ένα συγκινητικό θέαμα. Ένας καταπονημένος άνδρας, με πρόσωπο ενιγματικό, αξίριστος και αναμαλιασμένος, με ρούχα ξεσκισμένα που μόλις κρατιόνταν στο σώμα του, πάλευε να κρατηθεί πάνω σε μια σχεδία που τη γυρόφερναν τα κύματα σαν καϊδό τσουφλού. Σαν έφτασε κοντά η Γοργόνα, του μίλησε με συμπόνια και αμέσως τα αφρισμένα κύματα γαλήνεψαν. «Ναυτικός είσαι, κολυμβητής, ψαράς ή μήπως ναυαγός που χάθηκε στη θάλασσα?» «Τίποτα από όλα αυτά δεν είμαι, Γοργόνα μου. Απλά είμαι ο πιο δυστυχισμένος μεταξύ των ανθρώπων. Η μοίρα καθόλου δεν μου χαμογέλασε. Πριν χρόνια μόνο μου έδωσε μια σταλιά χαρά και ύστερα με πότισε χίλια ποτήρια πόνο. Είχα όλα τα καλά στο αρχοντικό παλάτι του πατέρα μου. Μέτρωγε όμως το σαράκι της περιέργειας. Ήθελα να φύγω μακριά, να γνωρίσω τα μυστικά της στεριάς και της θάλασσας. Άδικα οι γονείς μου με εμπόδιζαν. Η επιθυμία μου έγινε αρρώστια βαριά και κόντευα να πεθάνω. Πολυχρονεμένος να είναι ο Δώσε Πάρε, ο γιος του Παρεδώσε, που μου σύστησε ένα μέρος, δύο θάλασσες μακριά από τη χώρα μου, όπου φτιάχνουν ένα φίλτρο μαγικό που, όπως είπε, θα με γιάτρευε. Έτσι εγκατέλειψα το σπίτι μου. Έφυγα νιός και γέρασα. Η γνώση έχει μεγάλο τίμημα. Για να μάθεις, πρέπει να πάθεις. Χρόνια τώρα ψάχνω το δρόμο του γυρισμού, μα οι θεοί μου κόβουνε το δρόμο. Για λέγε. Έλα ανέβα στη σχεδία μου να ξαποστάσεις λίγο και να μ' ακούς καλύτερα. Η Γοργόνα με έναν πήδο βρέθηκε καθισμένη στη σχεδία του άγνωστου άντρα, που ξεθαρεμένος συνέχισε να εξομολογείται κομμάτια της περιπέτειάς του. Στο μακρινό ταξίδι είχε μαζί του την αγαπημένη του λύρα. Αυτό το μουσικό όργανο ήταν η καλύτερη συντροφιά, μα και η ευχαρίστησή του. Τη φύλαγε στο σακίδιό του και κάθε απόγευμα κατά το λιόγερμα την έπαιρνε στα χέρια του και αφού πρώτα τη χάιδευε σαν μικρό παιδί, έπαιζε ήχους γλυκόλαλους και τραγουδούσε. Εκείνες τις ώρες, γύρω από τη σχεδία, μαζεύονταν ψάρια και θαλασσοπούλια που χόρευαν και διασκέδαζαν παρέα με τον άγνωστο ταξιδιώτη που πια είχε γίνει άνθρωπος δικός τους. Άνοιξε λοιπόν με προσοχή το σακίδιο, πήρε τη λύρα και χάιδεψε απαλά τις χορδές. Ο νοσταλγικός ήχος απλώθηκε στο κύμα και άρχισε να τραγουδά τα όσα γνώρισε, χάρηκε και έπαθε στο μακρύ ταξίδι της ζωής του. Της μίλησε για την άφηξή του στο νησί της Ξεδιψό, η οποία τον κολάκυψε και τον παρέσυρε στην κατοικία της, τάχα για να τον ξεδιψάσει με γλυκό νερό και ζεστή χορτόσουπα. Η κατοικία είχε την είσοδό της στην κουφάλα μιας αιωνόβιας ελιάς. Έμοιαζε με πολυκατοικία πολλών ορόφων που συγκοινωνούσαν μεταξύ τους με φιδίσιους διαδρόμους. Στην είσοδο τους υποδέχθηκαν τρία κάτασπρα σκυλιά, που στο κεφάλι τους είχαν δύο ολόμαυρα κέρατα. Ο Οδυξέας, αυτό ήταν το όνομα του ταξιδιώτη που αγνοούσε η Γοργόνα, θυμόταν πως τα σκυλιά
έβγαζαν από τη μύτη τους γκρίζο πυκνό καπνό που έδρασε πάνω του σαν υπνοτικό. Πέρασε χρόνια εφιαλτικού ύπνου, παλεύοντας με θράκους, θηρία και φαντάσματα. Όταν ξύπνησε, βρέθηκε ναυαγό σε ένα άγνωστο ακρογιάλι. Αναζήτησε την ξεδιψώ, μα δεν τη βρήκε πουθενά. Περιπλανήθηκε στο νησί που ήταν κατάφυτο με δέντρα και άγρια βλάστηση. Χόρτασε την πείνα του με εξωτικά φρούτα και ξηρούς καρπούς. Ξεδίψασε με το τρεχούμενο νερό μιας πηγής και γέμισε με αυτό το φλασκί του. 7 χρόνια έμεινε στο νησί της Ξεδιψώ, παρέα με τις δρυίδες των δέντρων, τις νύμφες των ποταμών και τις νηρίδες της θάλασσας, μέχρι που νοστάλγησε την πατρίδα και το σπίτι του. Η Γοργόνα συμπάθησε τον Οδυξέα και τραγούδησε μαζί του. «Δύο τύχες μας προδώσανε, πικρή η εμπειρία. Έλα κοντά, βοήθα μας, θεά μου ευκαιρία». Κι όλο έπαιζε η λύρα και γινόταν τραγούδι στο στόμα του Οδυξέα οι περιπέτειες και τα παθήματά του. Είπε στη Γοργόνα για τη συνάντησή του με τον μονόφαλο κύκλοπα και τον Τιτάνα που κρατούσε τον ουρανό στην πλάτη του. Για τις μαυρόκοντες με τα χάλκινα ράμφη και τον Τυφώνα που ξεσήκωνε τους ανέμους. Για τη δυστυχία των μικρών ανθρώπων και την εξουσία της θεάς τύχης. Ύστερα περιέγραψε πώς κατάφερε να φτιάξει τη σχεδία και να ξενυχτεί στο πέλαγος, ελπίζοντας πως κάποιος καλός θεός θα τον βοηθούσε να βρει το δρόμο του γυρισμού. 2 μερόνυχτα έμεινε η Γοργόνα μαζί του και πότε δάκρυζε, πότε γελούσε με τις ατέλειωτες ιστορίες του. Ήταν τώρα η σειρά της Γοργόνας να ρωτήσει αν ήξερε κάτι για το αθάνατο νερό και αν ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. «Ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει. Του πολέμου είναι σαΐνη και έτσι αθάνατος θα μείνει. Για το αθάνατο νερό που στη ζωή βάζει φτερό, η λύρα μου και λαϊδί, στο όνομά μου είναι το κλειδί». Ευχαριστημένη η Γοργόνα τράβηξε 3 τρίχες από το κεφάλι της και τις έδωσε στον Οδυξέα. «Δέσε τη στο κουπί», του είπε, «και έτσι θα βρεις το δρόμο του γυρισμού για την πατρίδα σου». Ύστερα με γλυκό χαμόγελο αποχαιρετίστηκαν, ενώ στη γύρω θάλασσα μέχρι το βυθό ηχούσε το αισιόδοξο του τραγούδι. «Στο όνομά μου είναι το Ο, το κλειδί σου φανερό, 2 και 3 αν ξεκλειδώσεις, την πηγή θα φανερώσεις». Δύσκολος ο γρίφος του Οδυξέα, μα και τα κλειδιά περίεργα, θα τα σκεφτόταν αργότερα. Τώρα έπρεπε να ψάξει για το επόμενο κλειδί. Ακολουθώντας και χαζεύοντας ένα κοπάδι δελφίνια που παιχνίδιζαν στον αφρό, έφτασε σε μια χρυσαφένια ακτή που σχημάτιζε μισό κύκλο, λες και αγκάλιαζε το δροσερό νερό. Η ροδοδάχτυλη αυγούλα κατέβηκε απαλά στην ακτή, βάφοντας με ρόδινα χρώματα στεριά και θάλασσα. Την συνόδευαν οι ώρες που, γλιστρώντας τις πρώτες δειλές ακτίνες του ήλιου, έκαναν βουτιά στο αλμυρό νερό. Η Γοργόνα ένιωσε τόση ηρεμία που γλύκανε το πρόσωπό της και αντιφέγγιζε σαν καθρέφτης στις ομορφιές του πρωινού. Πλησίασε τη ροδοδάχτυλη αυγή και τυλίχθηκε παιχνιδίζοντας τα αφράτα της πέπλα. «Καλό στην», είπε η αυγή. «Σε τι οφείλουμε την επίσκεψη?» «Σε χαιρετώ, ροδοδάχτυλη του χρόνου κόρη, αυγούλα. Τα βήματά μου οδηγήθηκαν σε σένα από τις λαμπρές ακτίνες του ήλιου της Βεργίνας». «Γνωρίζω πολύ καλά τον ήλιο της Βεργίνας. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα στον κόσμο που να συμβολίζει και να κλείνει μέσα του όλες τις δυνάμεις της γης. 16 ακτίνες, μια για κάθε δύναμη. Γη, θάλασσα, φωτιά, αέρας και οι 12 θεοί του Ολύμπου. Όταν έχεις βοηθό σου τον ήλιο της Βεργίνας, δεν χρειάζεται να φοβάσει τίποτα». «Να», είπε δειλά η Γοργόνα, «δεν έχω παράπονο, αλλά βλέπεις, πρέπει να πληρώνω το τίμημα για να φτάσω στο σκοπό μου. Αυτό με δυσκολεύει και δεν είναι που φοβάμαι ή δεν μπορώ. Μου λείπει η γνώση». Όσο μιλούσε, ένα βροχερό σύννεφο σκέπασε τα μάτια της που έφτασε μέχρι την άκρη της θάλασσας. Η ροδοδάχτυλη την κοίταξε με συμπόνια. Χαμογέλασε και γέμισε η ακτή ξανθές πεταλούδες. «Μη λυπάσαι, Γοργόνα μου», είπε.
Και αν μπορώ θα σε βοηθήσω. Πες μου το πρόβλημά σου. Η Γοργόνα μίλησε για τον Αλέξανδρο, για το αθάνατο νερό, τις περιπέτειές της και το γρίφο που έπρεπε να λύσει. Όσο μιλούσε η Γοργόνα, τα γλαροπούλια έπαιζαν κρυφτό με το κύμα και οι ροδοδάφνες έσταζαν μυστικά δάκρυ. Ποια κρυφή φλόγα οδήγησε την πριγκιποπούλα να γίνει κοριτσόψαρο? Ποια σιρήνα της μάγεψε την ψυχή να μάχεται με τόση επιμονή? Τι γεύση να έχει τον αθανάτον το νερό για να αξίζει τόσες θυσίες? Οι πρώτες ακτίνες του ήλιου έπεσαν σαν πυρωμένα βέλη και έκοψαν την αυγή στα δύο. Τα βρεγμένα βότσαλα στραφτάλησαν και έσμιξαν με τον αχό του κύματος που έσκαγε στα βράχια, καθώς παρασύρονταν με ορμή από τα φρισμένα νερά. Η ροδοδάχτυλη τυλίχθηκε στα πέτρα της και εξαφανίστηκε σαν καπνός. Μονάχα η φωνή της έμεινε σαν ηχό να ακολουθεί. «Αύριο συνάντησέ με». Η απογοήτευση έμεινε σαν στυφή γεύση στο στόμα της Γοργόνας. Αλλά ταυτόχρονα φτερούγησε σαν γλαροπούλι η ελπίδα στο στήθος της. «Αύριο λοιπόν», σκέφτηκε και βγήκε στην ακρογιαλιά. Κάθισε σε ένα καστανόχρωμο βραχάκι και μάζεψε κοχύλια να στολίσει τα μαλλιά της. Την άλλη μέρα, προτού φύγει το σκοτάδι, η Γοργόνα βγήκε στην ακρογιαλιά και περίμενε. Είδε τη ροδοδάχτυλη να έρχεται στο άρμα της, που αντιφέγγιζε τα χρώματα του ροζ και του μοβ. Την υποδέχθηκε με το πιο πλατή της χαμόγελο και της έδωσε το χέρι να κατεβεί από το άρμα. «Λοιπόν, εδώ είμαι. Έτοιμη για όλα», ψιθύρισε. Και η αναμονή της αντιφέγγισε τα χρώματα του ροζ και του μοβ. Η ροδοδάχτυλη άπλωσε τα χέρια. Τα δάχτυλά της κινήθηκαν σπασμωδικά και το χαμόγελό της κρεμάστηκε σαν μαραμένο μπουμπούκι. «Βλέπεις, τα δάχτυλά μου έχουν χάσει πια το ρόδινο τους χρώμα. Και φταίει ο καπνός που γέμισε τον ουρανό. Ρήπους και καυσαέρια τα λένε οι άνθρωποι. Εγώ τα λέω θάνατο. Μπορείς να φέρεις πίσω το ρόδινο μου χρώμα? Τότε θα πάρεις το κλειδί που ζητάς». Η Γοργόνα συνέφιασε. Πώς μια γοργόνα καθαρίζει τον ουρανό? Πώς μια σιρήνα αλλάζει τον γκρι και κρεμάει ρόδινα φιονγκάκια στα δάχτυλα της αυγής? «Ήλιε της Βεργίνας», ψιθύρισε. «Ήλιε του ουρανού και του αέρα, βοήθησέ με». Ο ήλιος της Βεργίνας έλαμψε. Η ακτίνα του αέρα κατέβηκε χαμηλά, έγινε ψήθυρος θαλασσινής άβρας και της είπε γλυκά στο αυτί: «Τραγούδα, Σιρήνα, τραγούδα». Μια σπίθα άναψε στο μυαλό της και έβγαλε γλυκιά κραυγή που τάραξε τα νερά. Σε λίγο το γκρι χάθηκε. Οι ρήποι έσβησαν όπως οι γλυκόλαλες νότες των σιρήνων και το ρόδινο χρώμα χρωμάτισε τα δάχτυλα της ροδοδάχτυλης. Η ροδοδάχτυλη ευτυχισμένη άπλωσε τα χέρια στη Γοργόνα. «Σε ευχαριστώ», είπε. «Πάρε τώρα αυτό που ζητάς. Το ρο της ροδοδάχτυλης είναι το κλειδί για το γρίφο σου». Οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια κυλούσαν, με τη Γοργόνα να οργώνει κυριολεκτικά ωκεανούς, θάλασσες και πελάγι, αναζητώντας επίμονα να βρει τα θάνατο νερό. Τον πόθο της τον φανέρωσε σε πολλούς και του ζήτησε συμπαράσταση, συνεργασία, βοήθεια. Η ίδια βοηθούσε όσους ναυαγούς και ανυπεράσπιστους έβρισκε στο δρόμο της. Ωστόσο, ο δρόμος που οδηγούσε στην πηγή του πολυπόθητου και περιζήτητου νερού δεν βρισκόταν πουθενά. Μίλησε με παλιούς καραβοκύριδες και πολυταξιδεμένα ζωντανά της θάλασσας που γνώριζαν τις γραμμές των υπόγειων ρευμάτων, των ποταμών, των ριακιών, αλλά κανένας δεν ήξερε την πορεία για την πηγή του αθάνατου νερού. Δεν έφταναν τα απρόσμενα εμπόδια που έφρασαν συνέχεια το δρόμο της, πλάι σε αυτά προστέθηκαν και οι παγίδες των δυνάμεων του κακού. Η παρουσία της Γοργόνας στα αλμυρά νερά ενόχλησε και παρενόχλησε την Έχθρα, μια από τις θεότητες της Φιλονικίας και του Καυγά, που μισούσε αφάνταστα τη γαλήνη και την ήσυχη ζωή.
κοριτσόψαρο τόσο καιρό μέσα στη θάλασσα. Από τότε που φάνηκε, οι καρχαρίες δεν έχουν βάλει μπουκιά στο στόμα τους. Μήτε ψόφιο γεύτηκαν, μήτε ζωντανό. Λέπια και κόκαλα τους έμειναν και δύο μάτια νισταγμένα που θα ρίσω ότι από στιγμή σε στιγμή θα ξεκολλήσουν από το κεφάλι τους. Τα σκυλόψαρα που δεν έλειπαν μέρα από το κυνήγι έκαναν πίσω και όποιος φόβος κι αν τρύπωσε μέσα τους κολυμπούνε κατά εκατοντάδες μαζί. Τέτοια ηρεμία, κάτω και πάνω από τα νερά, δεν θυμάμαι να υπήρξε άλλη φορά. Αυτά και άλλα πολλά έλεγε η έχθρα στους συνεργάτες της και όλοι μαζί άρχισαν να μελετούν σχέδια και να κάνουν σενάρια για καυγάδες και αναταραχή. Ο Μίσος, μια από τις παλιές καραβάνες και από τους πιο έμπιστους φίλους της, ανέλαβε να ετοιμάσει σχέδιο για σύλληψη της Γοργόνας. «Δεν έχει έλεος», έλεγε και επαναλάμβανε. Καταχράστηκε τη φιλοξενία που της έδωσε η θάλασσα. Όλα τα άλλα θαλασσινά βρίσκονται στο σπίτι τους. Εδώ γεννήθηκαν, εδώ μεγάλωσαν και αυτά και οι προγονείς τους. Η Γοργόνα, από πού και ως πού να θέλει να ριζώσει. Έγινε σας όμως, γιατί έφτασε η ώρα να καταλάβει τι σημαίνει μίσος. Δεν ξέρει αυτή πως έζησα κοντά στον αντριωμένο Μακεδόνα βασιλιά Αλέξανδρο που έλεγε «Ότι δεν λύεται, κόβεται». Αν δεν φύγει με το καλό, θα φύγει με το ζόρι. Το αίμα ανέβαινε στο κεφάλι του και έβαζε τέτοια ουρλιαχτά που ακούγονταν ακόμα και στα κουφότερα αυτιά. «Είμαι ο μίσος, ακούσατε ποιος είμαι? Αυτός που όλους σας μισώ». Η Κάκη, ένα από τα νεαρά μέλη της ομάδας, πήρε πρωτοβουλία να σπείρει τη διχόμη, σε βαθμό που όπως ανέφερε, η Γοργόνα θα έχανε κάθε της φίλο. «Ούτε στρίδι, ούτε μύδι δεν θα έχει στο πλευρό της, παρά μονάχα όλο του κόσμου τα κακά». Ο γεροφθόνος, με φουσκωμένα μάτια, γιατί ήταν άϊπνος δεν ξέρω για πόσο καιρό, με ύφος βλοσιρό, λες και εκτόξευε φαρμακερά βέλη σε όσους τον κοίταζαν, έστειλε το δικό του μήνυμα. «Αυτή η ξενική που έπεσε σαν αλεξιπτωτιστή στη θάλασσα, ρεσίλεψε το ζώο μας. Εμείς που κυβερνούμε παντού και όλοι μιλούν για μας με τα χειρότερα λόγια, μόνο και μόνο γιατί μας φοβούνται, κοντεύει να φανιστούν. Γι' αυτό σας λέω και τα λόγια μου πίσω δεν τα παίρνω. Η Γοργόνα δεν πρόκειται να ξαναδεί ώρα καλή. Θα της κάνω το βίο αβίωτο. Είναι καιρός να μάθει ποιος είναι ο φθόνος και ως που φτάνει το χέρι του. Ποιος με γνώρισε και δεν με φοβήθηκε». Η ζήλια και η πληγή, μα περισσότερο ο πανικός που ήταν το φόβητρο όλων, μίλησαν για τα δικά τους σενάρια, αφήνοντας πλήρως ικανοποιημένη την έχθρα, η οποία τους άναψε το πράσινο φως για να δράσουν. «Τώρα, αδέρφια μου, δουλειά. Δουλειά και μόνο δουλειά για να έχουν επιτυχία τα σχέδιά μας. Σπάνια χάνουμε μάχη, όποιος κι αν είναι ο εχθρός». Πρώτος και καλύτερος ο Μίσος παράγγειλε σε 40 αράχνες μαστόρισες να του υφάνουν από ένα μέτρο δίχτυ κάθε μια. Με αυτό το 40-μέτρο αραχνοήφαντο κατασκεύασμα πίστευε πως θα συνελάμβανε τη Γοργόνα και θα την έστελνε πίσω στη στεριά. Οι αράχνες, γαργαλισμένες από την υπόσχεση του Μίσους που τους έταξε χρυσές διακοπές στις μεγαλύτερες πηγές της γης, άφησαν μισοτέλειο τους στους ιστούς που ήφαιναν και άρχισαν να πλέκουν το δίχτυ. Η Κάκη, κρατώντας στα χέρια της ένα πανέρι, πήγε στους κάμπους και τα βουνά για να μαζέψει σπόρους της διχόνοιας. Έτρεξε πάνω, κάτω, αλλά όσο και αν έψαξε, δεν βρήκε σπόρο ούτε για δείγμα. Όμως δεν τα παράτησε. Άφησε την εξοχή και τράβηξε για τα χωριά και τις πόλεις. Και δεν λάθεψε. Εκεί έτριβε τα χέρια της από χαρά. Σε όποιο σπίτι έμπαινε, η σπόρη της διχόνοιας ήταν για την Κάκη ευλογία. Τους μάζευε με τις χούφτες της και αν ήθελε, γέμιζε σακιά, όχι ένα πανέρι. «Έπρεπε να το καταλάβω», μονολόγησε. «Η διχόνοια τι γυρεύει στους αγρούς? Τι σχέση έχει με τα δέντρα, τους βάτους, τα φυτά? Μέσα στα σπίτια βρίσκεται και είναι καθαρό γέννημα των ανθρώπων. Να είναι καλά η αδερφούλα μου η διχόνοια. Ο σπόρος που έριξε έπεσε σε έφορες ανθρώπινες ψυχούλες». Κρατώντας τα σπόρια της διχόνοιας, άνοιξε το πλυσωτό στόμα της και βάζοντας μια φωνή με λόγια που λίγοι θα τα καταλάβαιναν, έστειλε μήνυμα στο φτερωτό άλογο, τον Πίγασο, ο οποίος το πει και φύ έφτασε κοντά της. Κάθισε στην ασέλωτη ράχη του και όταν αυτός πέταξε και βρέθηκαν πάνω από τη θάλασσα, η Κάκη έριξε τα σπόρια στα ψάρια και μαζί με αυτά και το πανέρι. Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του κακού, τα γνωστά σε όλους ως κακά,
αποφάσισαν να δράσουν από διαφορετικά σημεία του καθένα. Στην προσπάθειά τους να ξαφνιάσουν τα θύματα τους, προτίμησαν να κοιμηθούν τις ώρες μετά τα μεσάνυχτα. Η αρχηγός, η έχθρα, έδωσε το σύνθημα με μια ξέφρενη, ακαταλαβίστικη κραυγή. Γιάτα! 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 Τότε ο Μίσος έριξε με όλη τη δύναμή του στη θάλασσα το 40-μετρο δίχτυ. Καυχήθηκε κιόλας πως το άλυψε με σκόνη ψαροκόκαλου, που ήταν τροφή ιδιαίτερα αγαπητή στην Γοργόνα. «Σα ποντίκι στη φάτα θα πιαστεί η κατεργάρα», είπε ο Μίσος στα υπόλοιπα κακά και συμπλήρωσε. «Μέσα σε τέτοιο δίχτυ μέχρι κεφάλαινα μπορεί να πιαστεί». Οι πληγές, σχεδόν ολόγιμες, άλλες τυλιγμένες με επιδέσμους και μερικές με τα χέρια στο γύψο, στέκονταν κατά μήκος μιας παράλιας ακτής στην Πελοπόννησο. Σαν ακούστηκε το δικό του σύνθημα «Γιαλαλού, γιαλαλού, γιαλαλού», έπεσαν στο γυαλό, έχοντας κατά νου να σκορπιστούν σε πολλά μέρη και να πληγώσουν οποιοδήποτε θαλασσινό θα συναντούσαν μπροστά τους. Η ζήλια, με ένα κάπως διαφορετικό στυλ από τα άλλα κακά, ρίχτηκε στα νερά άνετη, δίνοντας την εντύπωση πως τα χειριζόταν τα πράγματα όπως θα έρχονταν. Όσα ψάρια τη γνώριζαν, μόλις την έβλεπαν, τη ρωτούσαν. «Ρε ζήλια, τι γίνεται! Ρε ζήλια, τι γίνεται!» Το ένα ρε ζήλια, το άλλο ρε ζήλια, η ζήλια σε κάποια στιγμή τους απάντησε. «Ρε ζήλια και ρε ζηλίκια, θα κάνω κάτω από τα νερά. Τέτοια που ποτέ δεν ξανάγιναν. Σε λίγο δεν θα θέλετε να βλέπετε ο ένας τον άλλο». Φαίνεται πως η ζήλια ήξερε τι έλεγε, γιατί μετά τη δράση των κακών, η θάλασσα ρεζιλεύτηκε. Το δίχτυ που έριξε ο Μίσος, είτε από σύμπτωση είτε από καλή του τύχη, έφραξε το στόμιο της κήτης σπηλιάς μέσα στην οποία ξεκουραζόταν η Γοργόνα. Σαν έφτασε η ώρα να βγει έξω, το δίχτυ την εμπόδισε και δεν τα κατάφερνε να το παραμερίσει. Θύμωσε, οργίστηκε, μούγκρισε, τάραξε τα νερά προκαλώντας τσουνάμι και γύρω έγινε σωστή κοσμοχαλασιά. Οι εικόνες στη θάλασσα και τις ακτές έμοιαζαν βιβλικές. Καράβια βούλιαξαν, ψάρια και ψαράδες πνίγηκαν. Τα νερά ορμητικά πετάχτηκαν στη στεριά, σκορπώντας την καταστροφή και το θάνατο. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πίστεψαν πως έγινε σεισμός, κατακλυσμός ή έκρηξη ηφαιστείου. Φώναζαν απελπισμένα και ξεσπούσαν σε κλάματα. «Πλησίασε το τέλος του κόσμου», φώναζαν. «Οι αμαρτίες μας έγιναν σχοινή που πνίγει το λαιμό μας. Έλεος, έλεος, ειρήνη σε στεριά και θάλασσα». Περίφημοι σοφοί μίλησαν και είπαν πως μετακινήθηκε η γυάλινη σφαίρα της γης και τάραξε η ισορροπία της. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Στη συνέχεια τα κακά ακολούθησαν το ένα το άλλο. Όσα θαλασσινά κατάπιαν σπόρια της διχόνοιας, αλληλοβρίζονταν και αλληλοχτυπιούνταν. Σε αρκετά σημεία στήθηκαν ενέδρες με τη φωνικότερη μάχη να γίνεται μεταξύ Εύβοιας και Στερεάς Ελλάδας. Η ενέδρα στήθηκε από τα φιδόψαρα, τα οποία σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες σκότωσαν ίσα με 10 βαρέλια θαλασσινά. Αλλού γίνονταν μάχες σώμα με σώμα, ενώ επανήλθε ο κανόνας τα μεγάλα ψάρια να τρώνε τα μικρά. Κάποια βράδια που δεν φαινόταν φεγγάρι, ούτε αστροφεγγιά, εμφανιζόταν μια ηλιακτίδα που έκανε τη νύχτα μέρα. Ήταν η ακτίνα του Άρη, θεού του πολέμου, που από τον ήλιο της Βεργίνας έφεγγε όπου την καλούσε ο Θεός. Λέχθηκε ότι τη βοήθεια του Άρη ζήτησαν οι χελώνες που στις συγκρούσεις έμειναν αμέτωχες και βοηθούσαν στον Ερυθρό Σταυρό μεταφέροντας το καβούκι τους νεκρούς και τραυματίες. Η θαλασσινή κόλαση δεν είχε τελειώσει. Όλοι μιλούσαν για πρωτάγουστη καταστροφή. Οι 12 θεοί που παρακολουθούσαν τις εξελίξεις από την κορυφή του Ολύμπου έκαναν συμβούλιο και αποφάσισαν να στείλουν την έχθρα να συναντήσει την Γοργόνα και να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα. Ύστερα από ταξίδι μερικών ωρών, η έχθρα, μεταμορφωμένη σε νυχτερίδα, κατάφερε να φτάσει έξω από τη μικρή σπηλιά της Γοργόνας. Αφού τη χαιρέτησε ηρωνικά, της εξήγησε ποια ήταν, καθώς και το σκοπό του ερχόμου της. «Δεν ξέρω, κυρά μου, αν κατάλαβες τα λάθη σου, τα οποία είναι πολλά και σοβαρά». «Μα για ποια λάθη μου μιλάς, έχθρα? Από τη στιγμή που βούτυξα στη θάλασσα, μόνο καλά έχω κάνει. Τόσους και τόσους βοήθησα. Νομίζω κάποιο λάθος κάνετε». «Νομίζεις, κοριτσόψαρο.
Για μας σωστό πράγμα δεν έκανες. Αν θυμάσαι όταν μπήκες στη θάλασσα, η κατάσταση ήταν αλλιώτικη. Παντού επικρατούσε ο νόμος μας. Εγώ, ο μίσος, η ζήλια, ο φθόνος και άλλα κακά είχαμε θέση στη θαλασσινή ζωή. Εσύ λίγο πολύ μας εξαπέστειλες. Εφάρμοσες αυτό που λένε οι σοφοί. Ήρθανε τα ήμερα να διώξουν τα άγρια. Ειλικρινά, δεν σε καταλαβαίνω. Πώς να με καταλάβεις αφού διαφέρει η σκέψη μας. Σαν κακά που είμαστε, κάνουμε και επιθυμούμε μόνο το κακό. Εσύ, φαίνεται πως θέλησες να κάνεις το καλό σε ένα μέρος όπου είσαι φιλοξενούμενη. Καθόλου δεν μας λογάριασες και δεν μας υπολόγισες. Έτσι, κυρά μου, πρέπει να διορθώσεις το λάθος σου. Η θαλασσινή ζωή να γίνει όπως ήταν. Ας είναι έχθρα. Είναι κάποια πράγματα που δεν τα γνώριζα. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να τα επανορθώσω. Η παρουσία μου στη θάλασσα κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Βρίσκομαι εδώ γιατί πρέπει να βρω το αθάνατο νερό, αφού όλα δείχνουν πως η πηγή του βρίσκεται στην ακρογιαλιά μιας παράλιας πόλης. Το αθάνατο νερό τι το θέλεις? Δεν το θέλω για μένα. Θα το δώσω στον αγαπημένο μου αδερφό, τον βασιλιά Αλέξανδρο. Έχεις αδερφό τέτοιο σπουδαίο βασιλιά? Παρόλο που δεν συνηθίζουμε να βοηθάμε σχεδόν κανένα, σε αυτή την περίπτωση κάτι θα κάνουμε. Γιατί ο Αλέξανδρος στον πόλεμο τον έχει σαν επάγγελμα. Οι σοφοί μίλησαν και είπαν πως μετακινήθηκε η γυάλινη σφαίρα της γης και τάραξε η ισορροπία της. Πήγαινε στη σπηλιά του άπατου ωκεανού να ειδοποιήσει τη σοφή Γοργόνα να ισορροπήσει την κρυστάλλινη σφαίρα. Και αυτή για αντάλλαγμα θα σου δώσει αυτό που ζητάς. Είπε και τράβηξε με δύναμη το δίχτυ και ελευθέρωσε τη Γοργόνα. Με την ελπίδα αναπτερωμένη η Γοργόνα, ρεύμα παίρνει, ρεύμα αφήνει για να φτάσει στον άπατο ωκεανό. Το ταξίδι μακρύ και δύσκολο. Τα νερά δύσβατα και να καραδοκούν στο πέρασμά της μύργη κίνδυνη. Μα οι ακτίνες του ήλιου της Βεργίνας φώτισαν το δρόμο της για άλλη μια φορά, ώσπου έφτασε στη σπηλιά με την κρυστάλλινη σφαίρα. Τι γυρεύει το κοριτσόψαρο στα άδυτα του χρόνου? Ποιος άνεμος το έφερε πίσω σε μένα? Ακούστηκε η τρομακτική φωνή της σοφής Πεφάνας. Με συγχωρείς που ταράζω την ησυχία σου, χιλιόχρονη Γοργόνα. Μα να, οι σοφοί είπαν πως χάθηκε η ισορροπία της κρυστάλλινης σφαίρας και όλα τα κακά ζώσανε στεριές και θάλασσες. Έπεσε συμφορά μεγάλη σε θνητούς και αθάνατους. Γι' αυτό ήρθα να σε ειδοποιήσω. Αλίμονο, από την καταστροφή κανένας δεν γλιτώνει. Μονάχα ένα θαύμα θα φέρει την τάξη και την ηρεμία. Και αυτό το θαύμα μπορεί να το κάνει μόνο η τρίελα του Ποσειδώνα. Πού θα τον βρω? Ρώτησε με χτυποκάρδι η Γοργόνα. Τρία φεγγάρια μακριά, εκεί που οι πάγοι γίνονται νερό και πέφτουν με ορμή οι καταράχτες, θα βρεις το παγωμένο βασίλειο. Εκεί θα συναντήσεις το θεό της τρίελας. Και πώς θα φτάσω μέχρι εκεί? Αν μου χτενίσεις τα μαλλιά, μπορεί να σε βοηθήσω. Πήρε η Γοργόνα το χτένι που είχε στερεωμένο στα μαλλιά της και άρχισε να χτενίζει τη σοφή Πεφάνα. Κάθε χτένι και καημός, κάθε καημός και δάκρυ. Αφού της έφτιαξε κοτσίδα τα μαλλιά, μάζεψε τις τρίχες από το χτένι. Και τότε, μπροστά στα έκπληκτα μάτια της, είδε να ανοίγεται ένα τεράστιο όστρακο, όμοιο με αυτό που γέννησε τη θεά της ομορφιάς, την Αφροδίτη. Ευχαρίστησε τη σοφή Γοργόνα και κλείστηκε στο όστρακο. Πόσο ταξίδεψε και από πού πέρασε, κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Κάποτε το όστρακο άνοιξε και βγήκε μπροστά σε ένα παλάτι φτιαγμένο από πάγο. Ένιωσε στο χέρι της δεμένη μια τρίχα από τα μαλλιά της σοφής Γοργόνας και κατάλαβε. Άρχισε να την τυλίγει, προσέχοντας μην κοπεί, και έτσι βρήκε το δρόμο της μέσα από ένα λαβύρινθο με παγωμένα κομψοτεχνήματα. Πού καιρός να θαυμάσει τα όσα έβλεπαν τα μάτια της. Το καθήκον την καλούσε. Το καθήκον πήγαινε μπροστά φορώντας παγωμένο γυλαίκο και χτένι στα μαλλιά. Σε μια μεγάλη αίθουσα είδε την Τρίελα. Μια πελώρια πυρούνα καρφωμένη σε μια κρυστάλλινη σφαίρα γερμένη στη μια μεριά. Η Γοργόνα πλησίασε με προσοχή και ευχήθηκε. Ποσειδώνα της θάλασσας, Ποσειδώνα της ισορροπίας των νερών, Ποσειδώνα της δίκαιης κρίσης, βοήθα τους θνητούς και τους αθάνατους. Φέρε πίσω την τάξη και την αρμονία. Ακούμπησε προσεκτικά την Τρίενα και την τράβηξε σαν μοχλό. Και τότε η σφαίρα μετακινήθηκε ελαφρά, βγάζοντας χιλιόχρωμες ακτίνες. Η αίθουσα ζωντάνεψε ξαφνικά από το πέταγμα πιτσιλωτών πεταλούδων. Η αρμονία επανήλθε στην κρυστάλλινη σφαίρα.
Μια ιδέα γεννήθηκε στο μυαλό της Γοργόνας. Τα κλειδιά που γύρευε ήταν ταφ τρίαινα και έψιλον έχθρα. Ο δρόμος του γυρισμού ήταν τώρα φωτεινότερος. Αρκετά από τα κλειδιά του γρίφου που οδηγούσε στο αθάνατο νερό είχαν μαζευτεί, όμως δεν έβγαζαν ακόμα νόημα. Πι, ρο, ταφ, έψιλον. Η Γοργόνα προβληματιζόταν, γιατί την περίμεναν κι άλλες πολλές περιπέτειες. Το γυναικείο της σώμα σκέπαζε ο περίτεχνος μανδύας του Αλέξανδρου, που έφτιαξαν κάποτε οι δύο Κύπριοι φαντές. Τον χάιδευε στοργικά και έπαιρνε δύναμη. Ποιος είπε πως ο χρόνος κλείνει όλες τις πληγές? Ποιος είπε πως όσα φέρνει η ώρα τα σβήνει ο χρόνος? Ο χρόνος, ντυμένος με περίτεχνο μανδύα, της έκλεινε το μάτι συνωμοτικά, κολυμπώντας τον αφρό και αγναντεύοντας το πέλαγος. Τα καράβια που πλησίαζαν σιγά σιγά αρμένιζαν με ανοιγμένα τα πανιά. Ήταν ένας μικρός πολύχρωμος στόλος, καριδότσουφλα που λυκνίζονταν στο φύσιμα του αέρα. Μια αρμάδα προϊστορική με σημαία τα κέρατα του Ταύρου. Παλικάρια που αρμενίζετε στα πέλαγα! Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος! Σήκωσε βροντερή φωνή η Γοργόνα και αντιλάλησε το πέλαγος. Ζει, ζει, πάντα θα ζει όσο υπάρχει ελληνική ψυχή! Απάντησαν με μια φωνή καπετάνιος και ναυτική. Χαμογέλασε η Γοργόνα και το κύμα μύρισε βασιλικό και γιασεμί. Πλησίασε περισσότερο και έπιασε κουβέντα με τον καπετάνιο που φαινόταν παλικάρι ατρόμητο και φανέρωνε πως είχε ευγενική καταγωγή. «Από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις, καπετάνιε? Ποια είναι τα ευτυχισμένα γονικά σου?» «Ο Μίνωας είμαι, κυρά της θάλασσας. Θαλασσοπόρος, ναυτικός και βασιλιάς. Ταξιδεύω στο χρόνο και ανοίγω τους δρόμους της θάλασσας για τα παιδιά της Ευρώπης. Μάνα μου είναι η Ευρώπη. Κορίτσι άβγαλτο η μάνα μου κάποτε. Πεντάμορφη βασιλοπούλα, τη λυμπίστηκε ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων, ο Δίας. Μεταμορφώθηκε σε τάβρο την ώρα που η μάνα μου έπαιζε με τις φίλες της και μάζευα λουλούδια στην ακρογιαλιά. Σαν τάβρος, ο Δίας φαινόταν ρωμαλαίος και ελκυστικός. Η μάνα μου τον πλησίασε, τον χάιδεψε και τον ύπευσε. Άλλο που δεν ήθελε ο πατέρας των θεών. Έχοντας τη μητέρα μου στη ράχη του, διέσχισε τη θάλασσα και έφτασε μέχρι την Κρήτη. Από τον έρωτά τους γεννήθηκα εγώ, ο Μίνωας και άλλα δύο παλικάρια. Βασίλεψα στην Κρήτη σε τιμημένα χρόνια. Δάμασα και ανάθρεψα στο λαβύρινθο του παλατιού μου το Μινόταυρο. Δοξασμένε Μίνωα, μην είδες στα ταξίδια σου το βασιλιά Αλέξανδρο. Ψάχνω γι' αυτόν το αθάνατο νερό, μα οι δρόμοι για την Αθανασία δεν έχουν τελειωμό. Τι χρώμα να έχει ο δρόμος της Αθανασίας? Προχώρα, Γοργόνα, και μη σκιάζεσαι. Ο δρόμος που ψάχνεις έχει το χρώμα των λεστριγόνων και των κυκλόπων, της σκύλας και της χάριβδης, του ήλιου της Βεργίνας και του Βουκεφάλα, του Δικέφαλου και της Κερκόπορτας. Αυτά είπε ο Μίνωας, ενώ ο χρόνος ξετύλιγε πολύχρωμες σημαίες. Έφτιαξε ασπίδα σαν ουράνιο τόξο με όλα τα χρωματιστά σύμβολα της Ευρώπης για να περάσει η Γοργόνα. «Η μητέρα Ευρώπη», σκεφτόταν η Γοργόνα, που πέταξε στην πλάτη του κάτασπρου Ταύρου και γέννησε παιδιά αμέτρητα, από το Μίνωα, το Ραδάμανθο, μέχρι τα ξανθόμαλα παιδάκια που παίζουν αμέριμνα στις καλοκαιρινές ακτές της Γαλλίας, της Σουηδίας, της Πορτογαλίας. Διάβηκε την αψίδα του χρόνου και βρέθηκε σε θάλασσα γλυκιά, ήρεμη, που μύριζε πατρίδα. Η καρδιά της αναρρίγησε. Καθώς πλησίαζε ένα καράβι, είδε αναρτημένο στο πιο ψηλό του κατάρτι να ανεμίζει ζωγραφισμένο σε πανί το κεφάλι του μεγάλου Αλέξανδρου. Ο Κούνος και ο Βαριέστας, μαζί με την πολύξερη Στεκαλέκα, μετά το θάνατο του μεγάλου βασιλιά, είχαν να εκπληρώσουν την τελευταία διαταγή και επιθυμία του. Να βρούνε την αδερφή του τη Γοργόνα και να στείλουν το μανδύα του πίσω στην Κύπρο, αφιέρωμα στη θεά που του τον χάρισε, την Αφροδίτη. Έτσι θα έβρισκε γαλήνη η ψυχή του και θα ανέβαινε στο πάνθεο των αθανάτων. Δεν περιγράφεται η χαρά τους όταν αντίκρισαν τη Γοργόνα. Τη φιλούσαν και τη χάιδευαν σαν μικρά παιδιά. Νόμιζαν πως είχαν δίπλα τους τον αγαπημένο τους βασιλιά, που ακόμα δεν είχαν πιστέψει ότι τον έχασαν.
Μπερδεύοντας τη γλώσσα του από τον ακράτητο ενθουσιασμό του, ο Κούνος της είπε: «Γλυγορώνα μου, κυρά και χελιδόνα μου, όλα τα δόντια έφυγαν από τη σιαγόνα μου». Ο Βαριέστας, που κατά κανόνα εμιμήτω το σύντροφό του, της είπε: «Αργόνα μου και πετροχελιδόνα μου, δόντια 24 πάνω στη σιαγόνα μου». Επιτέλους η Γοργόνα έβλεπε τους έμπιστους συνοδούς του αδερφού της. Ένιωθε πως όπου να είναι έφτανε το τέλος των πολυτάραχων περιπετειών της. Η ερώτηση, σαν σαϊτιά ζυγιασμένη, έτοιμη να βρει το στόχο της, έφυγε από τα χείλη της. «Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ζει και πάντοτε θα ζει, όσο καιρό θα πίνουμε τον αθανάτον το κρασί», απάντησε η Στεκαλέκα με τρεμουλιαστή φωνή, ενώ σκούπιζε το δάκρυ που κυλούσε στο μάγουλό της. Η Γοργόνα αγκάλιασε το καράβι και τον ανούριζε γλυκά, όπως κάποτε ανούριζε μικρό παιδί τον Αλέξανδρο. Ο Κούνος και ο Βαριέστας της διηγήθηκαν τις νίκες και τη δόξα του αδερφού της, και η Στεκαλέκα της μετέφερε την τελευταία του επιθυμία: να γυρίσει ο χιτώνας του στην Κύπρο, πεσκέσει στη θεά Αφροδίτη. Οι μεταπτώσεις στα συναισθήματα της Γοργόνας δεν είχαν τελειωμό. Τη μια στιγμή σκοτίνιαζε ο ουρανός και τρέμανε τα θεμέλια της γης, καθώς ο χαμός του Αλέξανδρου, μαχαιριά ανέμακτη, της τρυπούσε τα φιλοκάρδια. Κι ύστερα η γλύκα της δόξας και της τιμής του γέμιζε ρόδα και για σεμιά το πέλαγος. Το δάκρυ στέγνωσε στα ματωτσινωρά της. Ποιος είπε πως οι Γοργόνες δεν κλαίνε και δεν πονούν? Το δάκρυ φόρεσε δάφνινο στεφάνι και άνοιγε δρόμο για να φτάσει η Γοργόνα στη χώρα της Αφροδίτης. Προς γνωστή πια ήταν η πορεία. Σαν έμβριο που ετοιμάζεται να βγει σε έναν κόσμο άγνωστο. Τα ξέπλεκα μαλλιά της απλώθηκαν γύρω και την τύλιξαν, σαν κάμπια που κλείνεται στο κουκούλι της. Και η θεά Αφροδίτη την έκλεισε στο πιο λαμπρό της όστρακο για να μερέψει τον πόνο της. Πόσο έμεινε στο σκοτάδι κανένας δεν ξέρει. Για πού ταξίδεψε το όστρακο δεν μπορώ να περιγράψω. Το ταξίδι ήταν μακρύ, όσο χρειαζόταν για να λυτρωθεί η Γοργόνα. Και ένα δειλινό, την ώρα που ο δίσκος του ήλιου έγερνε στην αγκαλιά της θάλασσας και έβαφε μαβί ουρανό και θάλασσα, άραξε το όστρακο σε μια ακρογιαλιά. Σαν αναδυωμένη Αφροδίτη βγήκε από το όστρακο. Γύρω της έστησαν χορό οι ώρες και ο Διόνυσος, στεφανωμένος με όρημα τσαμπιά από σταφύλι, έστησε τρικούβερτο γλέντι με τραγούδι και γλυκό πιωτο κρασί. Δυο γαλανομάτες νεράιδες με κορδέλες στα ξέπλεκα μαλλιά τους της πρόσφεραν μια κούπα για να ξεδιψάσει. Η κούπα έμοιαζε με χάλκινο κύπελο, σαν αυτά που έφτιαχναν οι Κύπριοι τεχνίτες χαλκουργοί στο εργαστήρι τους. Απ' έξω φάνταζε ένας δικέφαλος αετός με απλωμένες τις περούγες, έτοιμος να πετάξει. Η Γοργόνα έφερε στα χείλη του κύπελο και γεύτηκε το γλυκό πιο του ποτό. Μια ζεστασιά ξύπνησε τα σωθικά της. Ένιωσε σαν αθάνατος θεός του Ολύμπου και ψέλισε τα χείλη της: «Το αθάνατο νερό, αυτό να είναι το αθάνατο νερό». Ξάπλωσε νοχελικά στα κύματα και βγήκε στην ακτή. Κρύφτηκε πίσω από ένα βραχάκι και κοίταζε γύρω με λαχτάρα. «Έλα, Αλέξανδρε, βοήθαμε με το κρυπτόλεξο», είπε το κορίτσι. Το αγόρι κρατούσε ένα μικρό ξύλινο σπαθί στο χέρι και πάλευε με το φανταστικό αντίπαλό του. «Αλεξάνδρα, κοίτα, η ακροστοιχίδα δίνει το όνομα του λιμανιού. Βάλε τα κλειδιά και τέλειωσες». Το κορίτσι πάλευε με την άμμο. Έγραφε και έσβηνε. Έβαζε βοτσαλάκια εδώ και εκεί και σημάδευε γράμματα. Η Γοργόνα έκπληκτη έβλεπε τις λέξεις κλειδιά που μάζευε τόσο χρόνο να απλώνονται στην υγρή αμμουδιά, το ένα κάτω από το άλλο, φτιαγμένα από βότσαλα, κοχύλια και υγρή άμμο. Πι, πεθάνει. Όμικρον, οδυξέας. Ρο,
ροδοδάχτυλη. Ταφ, τρίενα. Όμικρον, οδυξέας. Μη, μήνοας. Πι, προς. Εψιλον, έχθρα. Λάμδα, λιμάνι. Λάμδα, λεμεσός. Όμικρον, οδυξέας. Το επτασφράγιστο μυστικό έπαιρνε σάρκα και οστά. Τι είχε πει κάποτε ο Οδυξέας για το όμικρον? Δύο και τρεις θα το πλησιάσεις. Πόρτο, Μπέλο, ψιθύρισε εγώ. Εδώ είναι το λιμάνι μου. Έβγαλε το χιτόνα και τον φόρεσε στο μικρό Αλέξανδρο. Εδώ είναι το μέλλον. Εδώ είναι η Αθανασία. Όσο γεννιούνται Αλέξανδροι και Αλεξάνδρες, ο μεγάλος στρατιλάτης, ο αγαπημένος μου αδερφός, θα ζει. Ζει και ζει και ζει. Το λιμάνι φωτίστηκε. Ντύθηκε τα χρώματα της ελπίδας και του αύριου. Ένα μοντέρνο πολυόροφο κτίριο με τα τεράστια τζαμωτά του να στραφταλίζουν, ίδιο με κρυστάλλινο παλάτι, επαλήθε με τα λόγια του σοφού. Το αθάνατο νερό στάζει στα λαγματιά, στα λαγματιά. Από μικρή πηγή που βρίσκεται στην ακρογιαλιά μιας παράλιας πόλης, ακριβώς μπροστά από ένα γυάλινο παλάτι. Επιτέλους, το μακρύ ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Η Γοργόνα ένιωσε τέτοια συγκίνηση που δύο ολόδροσες σταλαγματιές από δάκρυ κύλησαν από τα μάτια της και έπεσαν στις χούφτες της. Ποιος είπε πως οι Γοργόνες δεν δακρύζουν από χαρά? Η Γοργόνα έγινε ο αλεξευμένος βράχος που φόλιασε μέσα του το αθάνατο νερό. Φόρεσε το χαμόγελο της Τζοκόντας και με ένα πείδημα ανέβηκε στην κορυφή του κρυστάλλινου παλατιού. Έβαλε το αριστερό χέρι αντίλιο και αγνάντεψε το πέλαγο. Ασυναίσθητα, σήκωσε ψηλά το δεξί της χέρι και το άφησε εκεί, σε αιώνιο κάλεσμα και χαιρετισμό. Σαν θες τα αθάνατο νερό και εσύ να το γευτείς, το πορτομπέλο την Γοργόνα.